Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την αρχή, από την έναρξη της λειτουργίας της, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού όλων των κατηγοριών. Χθες έληξαν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου 4 εργαζομένων και το Νοέμβρη-Δεκέμβρη λήγουν άλλες 2 συμβάσεις. Αυτοί οι εργαζόμενοι που διαθέτουν την εξειδίκευση και την εμπειρία σε συναφές αντικείμενο και είναι απαραίτητοι σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα αυτό της παιδοψυχιατρικής, τους διώχνεται και σύν της άλλης έρχονται αντιμέτωποι με την ανεργία και την ανασφάλεια. Το Υπουργείο Υγείας, επί ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα 4 χρόνια, την ίδια πρακτική ακολουθείτε και εσείς σήμερα και η 7η είπε προφανώς, έχουν σοβαρές ευθύνες για τον τρόπο ίδρυσης μέσω ΕΣΠΑ, τον τρόπο στελέχωσης με μπλοκάκια, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που οδηγούν στην υποστελέχωση της κλινικής. Κάθε φορά περιμένουν να απολυθούν οι εργαζόμενοι για να δηλώσει έπειτα Πόντιος Πιλάτος η κυβέρνηση για αυτή την εξέλιξη ή να κάνει μπαλώματα. Επίσης σοβαρές ευθύνες έχει και η διοίκηση του νοσοκομείου που όλο αυτό το διάστημα έδινε ελπίδες στους εργαζόμενους ότι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους και δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία της κλινικής. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ακόμα και σήμερα το υπάρχουν νοσηλευτικό προσωπικό στο σύνολό τους, 11 νοσηλευτές εκ των οποίων οι 6 είναι συμβασιούχοι, δεν μπορούν να καλύψουν τις βάρδιες με αποτέλεσμα να καλύπτονται αρκετές από αυτές την εβδομάδα μέσω του λογαριασμού των ιδιωτικών απογευματινών ιατρίων. Η κλινική λειτουργεί με ένα μόνο ψυχολόγο, χωρίς διοικητική γραμματέα, όπως και η ψυχιατρική κλινική. Οι παιδοψυχίατροι είναι μόνο 5, εκ των οποίων η μία είναι η διευθύντρια της κλινικής, 2 η μόνιμη και 2 συμβασιούχοι. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, τα προβλήματα αυτής της κλινικής είναι αποτέλεσμα, θα έλεγα, της εγκληματικής πολιτικής που αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα, που ιδιωτικοποιεί τα νοσοκομεία ολοένα και περισσότερο και δεν ενδιαφέρεται ούτε για την υγεία, ούτε για τη φροντίδα των παιδιών και των εφήβων. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να δοθεί άμεσα λύση στις συμβάσεις εργασίας των συμβασιούχων, έτσι ώστε κανένας εργαζόμενος να μην χάσει τη δουλειά του και να στελεχωθεί η κλινική με μόνιμο και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, επαρκέ σε αριθμό και ικανό να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξηνόμενες παιδοψυχιατρικές ανάγκες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.